το πόλεμος. Ποιες είναι οι ευθύνες του Δήμου, γνωρίζετε ότι υπάρχουν επιστολές εξώδικες ήδη, αντιπαραθέσεις, υπάρχει μια καλή διάθεση των κατατζίδων να βοηθήσουν στην υποκατάσταση, μίλησαν για μειωμένη ρήψη ρουκετών. Παρά τα αυτά, το πόλεμο επανακάμπτει και δυστυχώς πάλι επανακάμπτει εν όψει και το πόλεμο και όχι πριν από αυτόν, όπως θα έπρεπε ίσως. Ποιες είναι οι σκέψεις σας? Κοιτάξτε να δείτε, για το ζήτημα του και το πόλεμο. Καταρχήν, φέτος τα πράγματα φαίνεται ότι είναι λίγο πιο ήπια από ό,τι άλλες χρονιές. Αυτές οι ενστάσεις που κατά καιρούς διατυπώνονται ως προς το ζήτημα του και το πόλεμο και η συγκεκριμένη επιστολή είναι κάτι από ό,τι έμαθα και εγώ φέτος, είναι μια ένσταση η οποία επανέρχεται τα τελευταία πολλά χρόνια, κάθε χρονιά την ίδια περίοδο. Και ενδεχομένως έχει και κάποια βάση, ωστόσο αυτό το οποίο θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ο Δήμος σε όλη αυτή την, στο έθιμο του και το πόλεμο, δεν έχει κάποια ούτε διοργανωτική εμπλοκή, ούτε ο ίδιος είναι αυτός ο οποίος υποκινεί, θα λέγουμε, αυτό το έθιμο. Αυτό το συμβαίνει, είναι μια πραγματικότητα, τη διαπιστώνουμε κάθε χρονιά και εφόσον αυτό το πράγμα προκαλεί μια σημαντική τουριστική κίνηση, έτσι όπως συμβαίνει από μόνο του αυτό το έθιμο, δεν έχουμε κανένα λόγο να μην το εκμεταλλευτούμε από πλευράς τουριστικής προβολής. Σε βάθος χρόνου όμως θα πρέπει να φροντίσουμε και εδώ πέρα υπάρχει μια εμπλοκή του Δήμου που θα μπορεί να βοηθήσει με τέτοια πρωτοβουλία, δεν είναι απαραίτητο να είναι δική του αποκλειστικά, να δώσουμε κάποια μέσα ώστε αυτό το έθιμο το οποίο έχει επικρατήσει για αρκετά χρόνια να μπορέσει να πάρει κάποιες διαστάσεις λίγο πιο πιστοποιημένες και μια εκδοχή τέτοια, όπως αυτή που συμβαίνει σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Ξέρετε, ρουκέτες, εγώ προσωπικά ο ίδιος έχω συναντήσει στο Βερολίνο το 2003 και βεβαίως αυτό δεν συνέβη μόνο εκείνη τη χρονιά, αλλά συνέβη πάρα πολλές χρονιές πιο πριν. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να δούμε με ποιον τρόπο γίνεται νόμιμα εκεί πέρα και παράγονται με βιομηχανικό ή βιοτεχνικό τρόπο οι ρουκέτες, να κρατήσουμε αυτό το έθιμο της παρασκευής. Δηλαδή, έχει δύο τμήματα εδώ και το πόλεμο. Το ένα κομμάτι είναι η παρασκευή, το άλλο κομμάτι είναι αυτό που συμβαίνει το βράδυ της Αναστάσεως. Και το πρώτο κομμάτι, αυτό το οποίο αρκετοί άνθρωποι στο Βεντάδο γνωρίζουν πώς και πού και με ποιο τρόπο, θα μπορούσαμε να το εντάξουμε σε μια λίγο πιο πιστοποιημένη διαδικασία, όχι για τις ανάγκες πιστοποίησης μόνο. Το κυριότερο είναι προκειμένου να αποφευθούν οι πιθανοί κίνδυνοι που υπάρχουν για την ανθρώπινη ζωή και να αποφύγουμε τέτοια προβλήματα και επίσης να γίνει πιο προσιτό και σε περισσότερο κόσμο να το παρακολουθήσει όλη του τη διαδικασία. Στην ουσία μου λέτε ότι ο Δήμος δεν κάνει τώρα και το πόλεμο. Προφανώς δεν κάνει τώρα και το πόλεμο. Δεν νομίζω να είναι κανείς ο οποίος πιστεύει ότι ο Δήμος είναι αυτός που κάνει τώρα και το πόλεμο. Ναι. Αυτά τα επιτυχημένα εντός αγωγικών έθιμα είναι πράγματα που έχουν γεννηθεί από την κοινωνία. Και είναι η ίδια η κοινωνία η οποία τα βγάζει. Ο Δήμος όμως αναλαμβάνει να σκεπάει στα σπίτια με σύρματα. Ναι. Αναλαμβάνει την αποκατάσταση μετά, ναι, όσο την αναλαμβάνει. Ξέρετε κάτι. Άρα έχει την ευθύνη, δηλαδή. Έχει, κοιτάξτε, έμεσα την έχει. Και ο παρθένης που κατεβαίνει, δεν βρέχουμε εμείς για να κατέβει το νερό. Έτσι. Αλλά εμείς είμαστε υπεύθυνοι να φροντίσουμε να υπάρχει το γεφύρι, να είναι καθαρό, να περνάνε από πάνω τα αυτοκίνητα, να μην γίνουν μεγάλες καταστροφές στα υπόλοιπα σπίτια, να πάρουμε μέτρα για την προστασία τους. Είναι κάτι το οποίο έχουμε διαπιστώσει ότι συμβαίνει. Ή θα πρέπει λοιπόν να κλείσουμε τα μάτια και να πούμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα στο Βροντάδο του Δία της Ανάστασης. Δεν έχουμε πάρει χαμπάρι να συμβαίνει κάτι και να αφήσουμε να καταστρέφονται πιθανόν περιουσίες, δημόσιοι χώροι, να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια ανθρώπων. Έτσι. Ή θα πρέπει να λάβουμε. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα μέτρα τα οποία και ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται τα τελευταία χρόνια είναι κάτι που θα μπορούσε να βελτιωθεί ενδεχομένως, αλλά ήταν προς τη σωστή πλευρά των πραγμάτων, όσο ακόμα δεν υπάρχει μία κάλυψη του ζητήματος του ρουκετοπόλεμου με ένα λίγο πιο έτσι, χαρακτήρα θεσμικό και πιστοποιημένο. Αυτό όμως αφορά ζητήματα νομοθεσίας,
και ελληνικής και ευρωπαϊκής αφορά ζητήματα παραγωγής, για το οποίο δεν είμαστε έτοιμοι ή τουλάχιστον δεν έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια η κατάλληλη προετοιμασία. Επειδή και οι προηγούμενοι δήμαρχοι, οι τρεις προηγούμενοι δήμαρχοι, αν μην πω οι τέσσερις, έλεγαν ότι θα προσπαθήσουν να δώσουν μία νομιμότητα στο έθιμο. Δηλαδή υπάρχει τρόπος να κατοχυρωθεί νομοθετικά ώστε να είναι νόμιμη η λειτουργία του, αφού έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Εθιμικό δίκαιο δηλαδή είναι. Τι θα αλλάξει τώρα με εσάς, δηλαδή, γιατί να μην είστε ο πέμπτος που το λέει, ας πούμε. Πιθανό να είμαι ο πέμπτος που το λέει. Δεν έρχομαι. Είναι πασιφανές ότι στα ζητήματα αυτών των εθίμων δεν ερχόμαστε εμείς να φέρουμε πρώτη, εγώ ας πούμε, ή οποιοδήποτε άλλο να φέρει πρώτο την λύση. Οι συνάδελφοι, οι προηγούμενοι δήμαρχοι, προκάτοχοι μου, οι οποίοι το έχουν αναζητήσει τον τρόπο, για να μην το έχουν βρει, σημαίνει ότι πιθανόν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι. Ή να μην αναζητήθηκε επαρκώς. Ή να μην έγινε δεκτό για κάποιους λόγους από άλλες πλευρές αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην υπάρχει το όνομα. Πάντως, ειδικά εφόσον λέτε ότι και οι προηγούμενοι και οι προκάτοχοι μου το είχαν ψάξει, οι προηγούμενοι δήμαρχοι, πιθανόν είναι εξαιρετικά δύσκολο. Έτσι.